θέλω λίγο, εγώ τι κατάλαβα από τις δικές μου παρέες και βλέποντας τα social όλη μέρα που έμπαινα, μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ συζητιέται από το τίποτα, έστω και μία ανάρτηση, έστω και μία φωτογραφία, η σχέση της Βανδύ με του Μπισμπίκη, με τον Βασίλη. Όχι από το τίποτα. Τι εννοείς? Όχι από το τίποτα, εντάξει, δηλαδή είναι δύο ονόματα first class που λέμε, πρωτοκλασάτα, τα οποία φυσικά και ό,τι κάνουν θα προκαλέσει συζήτηση. Είναι ο συνδυασμός αυτός. Ναι, αλλά έχει ξεπεραστεί αυτό το όριο. Δεν είναι, α, είναι μαζί, είναι ερωτευμένοι, τι ωραία. Γίνανε όμως και κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι το σχόλιο υπάρχει, αλλά τροφοδοτείται και με κάποια γεγονότα. Δηλαδή, εγώ και από το site που ήμουνα αυτές τις μέρες, αυτό που είδα στον κόσμο με αφορμή την εικόνα του Βασίλη Μπισμπίκη στο κέντρο με το τσιγάρο, επί τρεις μέρες έπαιζε αυτό το θέμα και τοποθετήθηκε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Εδώ προκάλεσε παρέμβαση υπουργού. Ακριβώς. Γιατί εστάλει από κάποιον χρήστη του Twitter στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, το συγκεκριμένο, και επεβλήθη πρόστιμο στο κατάστημα. Ναι. Αλλά αυτό σχολιάστηκε και πάλι. Μεμονωμένο Βανδύ... περιστατικό. Ναι. Γενικά όμως και πριν, κάθε φορά που ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης στο μαγαζί που τραγουδάει η Βανδύ με τις Μέλισσες. Ναι. Και στην Αράχοβα που πήγανε. Και αφιέρωνε ένα τραγούδι και τον φιλούσε. Δηλαδή πάλι υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια. Όλα τα instantane και μπορούμε να δούμε και ένα άλλο από την Αράχοβα, όπου έχουμε και βίντεο, είναι πάλι μια τρυφερή στιγμή του ζευγαριού. Που δεν την ανέβασαν. Παθιασμένη. Είναι παπαρατσικά όλα αυτά. Είναι από θαμώνες οι οποίοι τα παθανάτησαν με τα κινητά τους και τα στείλανε στα site και δεξιά και αριστερά. Αυτό το οποίο σήκωσαν οι ίδιοι, το πιο πρόσφατο, είδα χτες ένα πολύ τρυφερό του Βασίλη και της Δέσποινας. Γιόρταζε χτες και χρόνια πολλά ο άνθρωπος. Και έψινε τρεις ώρες. Μπαρμπεκιού και η Δέσποινα, η αγάπη μου, χρόνια πολλά, ψήνει τις ώρες. Καλά έκανε, να σου πω κάτι, καλά έκανε και ανέβασε πολύ καλά έκανε. Και ο ίδιος ανεβάζει. Όταν πάει στο κέντρο, ανεβάζει. Δεν αισθάνθηκαν, επειδή υπήρχε ένας υπερσχολιασμός, πώς να το πω, μια υπερέκθεση. Όλα τα site ανέβασαν φωτογραφίες, υπήρχαν διάφορα σχόλια. Σχολιάστηκαν πολλοί από εκπομπές. Με το γεγονός με το τσιγάρο πάλι που έγινε ένας δώρος μεγάλος και πήρε άλλη τροπή. Διχάστηκε ο κόσμος. Έτσι. Έχεις δίκιο πάντως για το τίποτα. Και από το τίποτα συνεχίζουν και καλά κάνουν και ζουν τη ζωή τους και ανεβάζουν. Δεν επηρεάζονται, παρόλο που ο σχολιασμός, παιδιά, είναι έντονος. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά, πολύ κακώς σχολιάζεται όλο αυτό, όπως σχολιάζεται σε κάποιες εκφάνσεις του. Κακώς γιατί, είναι... για ποιο λόγο κακώς, για το τσιγάρο αναφέρεσαι. Όχι στο τσιγάρο, το τσιγάρο είναι ένα άλλο θέμα που δεν αφορά τη Δέσποινα Βανδύ, για παράδειγμα. Αφορά τον Βασίλη, ο Βασίλης Κάπλης, η Δέσποινα που αφαιρεθεί Και αφορά όλους αυτούς που είναι γύρω από τον Βασίλη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να έχουν όλοι άποψη για το αν πρέπει να είναι μαζί η Δέσποινα ο Βασίλης, για το αν πρέπει να φιλούνται δημόσια, για το αν πρέπει να πηγαίνει ο ένας στη δουλειά του άλλου, για το αν πρέπει να αποστάρουν τη σχέση τους. Γιατί εντάξει, πρέπει να μας είναι αφορά. Δημόσια πρόσωπα. Και τι πάει να πει αυτό, είναι αυτά συζητάει ο κόσμος. Αν ήταν προσωπική ζωή, δεν θα την ανεβάζανε στα social media. Από τη στιγμή λοιπόν που δύο δημόσια πρόσωπα αποφασίζουν να εκθέσουν την προσωπική του ζωή στα social media, πρέπει να είναι και έτοιμα να δεχθούν και ένα σχολιασμό. Τι να κάνουμε. Δείχνουν ότι το δέχονται και συνεχίζουν. Μπράβο, και γι' αυτό ξαναβάζουν. Δεν τους αφορά τι λέμε εμείς και τι λέει ο καθένας. Γι' αυτό οι άνθρωποι ξαναβάζουν και ξαναβάζουν και ξαναβάζουν. Βέβαια, σχολιασμός με σχολιασμό διαφέρει. Εδώ, αν κοιτάξετε σχόλια στο Instagram ή σε άρθρα, βρίζουν αδιανόητα. Αρχικά τα έχουν βάλει με τη διαφορά ηλικίας τους. Τα έχουν βάλει με το ότι η Δέσποινα έχει χωρίσει και έχει εκτίθεται σε εισαγωγικά έτσι με μια άλλη καινούργια σχέση. Την λένε ότι η μητέρα με τα δύο παιδιά που δεν. Διάφορα ελεϊνά σχόλια. Εγώ λέω ελεϊνά, τραγικά, όπως θέλει ο καθένας να το πει. Το οποίο όχι μόνο δεν μας αφορά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το τι κάνουνε. Ακόμα και για τα ρούχα της Έλενα και ότι δεν πρέπει να φοράει τέτοια ρούχα σεξ μια γυναίκα που είναι 53 ετών. Γι' αυτό το αναφέρω, γιατί ξεκίνησε σαν κάτι πολύ γλυκό που όταν δύο άνθρωποι ερωτεύονται και είναι καλά μαζί, μόνο αν είσαι κακότροπος, ας πούμε, και κακόψυχος έχεις να πεις κάτι, να το σχολιάσεις. Και ξεκίνησε κάτι, σαν κάτι πολύ ωραίο και βλέπεις τώρα ότι ο κόσμος σιγά σιγά το σχολιάζει αρνητικά. Παραμένει πάρα πολύ ωραίο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με αυτό που λες. Το θέμα είναι ότι όταν εκθέτεις τόσο πολύ το συναίσθημά σου, να είσαι έτοιμος για βολές. Α, εγώ μπράβο. Αυτό δυστυχώς το λέω, γιατί
Για μένα, ό,τι κρατάς πιο πολύ για τον εαυτό σου δεν μπορείς να το χαλάσει ο κόσμος. Προφανώς η υπερέκθεση θα γυρίσει μπούμεραγκ σε όλη αυτή την ιστορία. Όχι, καλέ, μην τους γρουσουζεύεις τους ανθρώπους. Όχι, είναι υπερέκθεση. Γιατί εγώ, ό,τι φωτογραφία έχω δει, ό,τι βίντεο έχω δει, δηλαδή. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους, ή οι άνθρωποι που είναι καλά και δεν δέχονται σχόλια, μάλλον καλύτερα αυτό θέλω να πω, δεν έχουν social media. Ξέρετε γιατί ξενίζει. Θα σας πω εγώ γιατί ξενίζει. Γιατί δεν έχει να φανδεί. Κλείνει 30 χρόνια στο χώρο και μέχρι πέρσι δεν την είχαμε δει ποτέ έτσι. Υπήρξαν κάποια πάρα πολύ σπάνια στιγμιότυπα σε τρυφερές στιγμές με τον Ντέμι Νικολαίδη παπαρατσικά. Ποτέ δεν ανεβάζανε οι ίδιοι, γιατί και ο Ντέμις Νικολαίδης δεν το ήθελε. Εγώ θυμάμαι τον Ντέμι με το Λεωνάκι που πηγαίνανε στις συναυλίες της Δέσποινας. Ναι, και πανηγυρίζανε και δεν τα έκανε. Όχι, δεν ανεβάζανε μαζί. Η σχέση που είχε γίνει χαμός με τον National Geographic. Δηλαδή, όταν είχε σκάσει η σχέση του Ντέμι με τη Δέσποινα, είχε γίνει θέμα χρόνων, όχι μηνών και ημερών. Και στο αθλητικό κομμάτι. Ναι, για κάτι που είναι πολλά χρόνια πριν. Φυσικά. Και η Δέσποινα τώρα είναι μια άλλη γυναίκα, είναι ερωτευμένη, είναι τσουνάμι αυτό που τη συμβαίνει. Φυσικά, και καλά και κάνει μπράβο της που δεν υδρώνει το αυτή της. Ο προηγούμενος της άντρας είχε έναν άλλο χαρακτήρα και μια άλλη προσωπικότητα και σαν αθλητής και σαν πρόεδρος και έγινε και ομάδων και τα λοιπά. Απλά εγώ ξέρεις που διαφωνώ, τώρα είναι Έλενα. Μια γυναίκα που αισθάνεται, εκδηλώνεται και επιτέλους το καταλαβαίνει. Ζει τον έρωτα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που είπε ο Άγγελος. Ότι όταν εκτίθεσαι θα πρέπει να δεχτείς. Δεν καταλαβαίνω ποιος νομιμοποιεί τα κακόβουλα σχόλια. Όλοι και πώς νομιμοποιούνται τα κακόβουλα σχόλια λόγω του ότι υπάρχει έκθεση ότι α, εκτίθεμαι, άρα να κάτσω κάτω να με δέρνουνε. Ούτε όλοι τα νομιμοποιείς τα κακόβουλα σχόλια, ούτε τα δέχεσαι. Όμως πρέπει να αντιληφθείς όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο και βάζεις κάτι στα social media. Γιατί γι' αυτό είναι τα social media. Γιατί το βάζεις, δηλαδή, μόνο για να πάρεις like. Δυστυχώς θα έχεις και αρνητική κριτική. Ναι, για κάνουμε τη ζωή μου, για τις επιλογές. Ποιον ενοχλεί η Βανδύ και ο Μπισμπίκης? Δεν έχει δικαίωμα για τις επιλογές σου. Ποιον επηρεάζει η Βανδύ με το να είναι με τον Μπισμπίκη, με το να φυλάει τον σύντροφό της, με το να αγκαλιάζει τον σύντροφό της? Γιατί αποφασίζει να το βγάλει στα social media? Γιατί έτσι γουστάρει, δικά της είναι τα social media. Υπάρχουν κριτικοί άνθρωποι που δεν μπορούν αυτό να το κάνουν το μέσο σπίτι. Δεν ήρθε σπίτι μου να το πουλήσει, Δέσποινα. Στο λογαριασμό του δεν ήρθε σπίτι να το πουλήσει. Δηλαδή μέσα από το κινητό που το βάζει στο social media δεν μπαίνει με στο σπίτι σου, δεν μπαίνει με στην παρέα. Μα εγώ δεν λέω καλά κάνουν. Θα κάνει ο καθένα ό,τι του αρέσει. Στην ταβέρνα, αλλά στην Αράχοβα η Δέσποινα τα ανέβασε. Τα υπόλοιπα όμως μην μένεις. Γιατί μόνο εγώ εκεί. Δεν θα σήκωνα υπόλοιπα ποτέ το κινητό να φωτογραφήσω τη Βανδύ με τον Μπισμπίκη. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρει είναι έξω, ο άλλος ο άνθρωπος, ο δίπλα, ακριβώς, ο Μπίξο, θα βγάλει μια φωτογραφία ακριβώς, να πει α, την είδα ή τον είδα, είναι έτσι. Παιδιά, από την άλλη, είναι δύο χρόνια μαζί. Εμείς μπορούμε να την ξέρουμε ένα χρόνο αυτή τη σχέση. Τα παιδιά όμως είναι δύο χρόνια μαζί. Εννοείται. Έχει ημερομηνία και στο πρώτο ραντεβού. Ναι, όχι, είναι μια σχέση που ξεκίνησε από ένα φλερτ το καλοκαίρι του 20 στο σπίτι του Λάκη Λαζόπουλου στην Πάρο. Ανακριτικά. Το χειμώνα τη επόμενη χρονιά. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα τότε. Αλλά ερχόταν και στον Τζάστο Βασίλης. Ότι είναι δύο χρόνια μαζί. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω γιατί δείχνουν σαν να είναι ερωτευμένοι ένα μήνα. Ότι είναι σαν να είναι κάτι πολύ φρέσκο. Καψούρα λέγεται. Είναι σχέση ζωή αυτή. Καψούρα είναι αυτό. Είναι μια σχέση ζωή. Μετά από δύο χρόνια να είσαι έτσι ξεκάθαρο. Και εγώ πιστεύω ότι θα παντρευτούν κιόλα. Απόλυτη καψούρα. Θα παντρευτούν. Επιτέλου είχε και κάτι ευχάριστο. 2023. Αυτό, συγγνώμη λίγο. Μην έχουμε και γάμο το 23. Πώς το λες ότι θα κάνει, δηλαδή θα λήξει αυτή η ιστορία αγάπης πολύ ωραία με ένα γάμο, αυτό έτσι το λες? Ναι, εγώ πιστεύω θα παντρευτούνε, γιατί. Έλα μωρέ, Νίκο, βαριέμαι τώρα πάρα πολύ. Τι είναι ο γάμος, δηλαδή, άμα το βεβαιώσουν ότι αγαπιούνται. Εγώ κρατάω κάτι που πήγε πριν το βράδυ στο Jazz The Two of Us και έτυχε να το δω. Με αφορμή ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου που έκανε ένα μικρό μονόλογο. Το έχουμε, το έχουμε, περίμενε, το έχεις Ελεάνα. Να για την ευτυχία. Για να το δούμε, ρε παιδιά. Εγώ μόλις είχα πρωτοκατέβει στην Αθήνα, δεν ήξερα άνθρωπο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που έλεγα δεν θα πατήσω ποτέ το πόδι μου, γιατί δεν. Είχα μάθει τη γειτονιά μου εκεί, η Θεσσαλονίκη. Και έτσι λίγο είχα μετακομίσει σε ένα πολύ μικρό σπιτάκι, στον πρώτο όροφο που έτρεμα κιόλας, γιατί είχα ακούσει και τόσο για την Αθήνα. Μην μπει κανείς, και ήμουνα μόνη με ένα σκύλο και ένα διθέσιο καναπέ. Χωρίς φίλους, Χριστούγεννα ήταν, θυμάμαι, και μου θύμισε τη στιγμή που έκλαιγα μόνη μου, γιατί δεν είχα κανέναν γύρω μου, που για μένα τα Χριστούγεννα σημαίνουν τόσο πολλά. Τα χρόνια πέρασαν, καμιά τριανταριά περίπου, και Χριστούγεννα πια δεν είμαι μόνη, είμαι ευτυχισμένη. Έχω και τριθέσιο καναπέ, έχω δύο σκυλιά, έχω ανθρώπους γύρω μου που αγαπάω. Και όλη την Ελλάδα μας αγαπάει. Σημασία έχει πραγματικά η διαδρομή μας, παιδιά, και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
διαδρομή και το που φτάνουμε. Α, μπράβο. Παιδιά, ας κρατήσουμε την ευτυχισμένη κοπέλα και ας πάρουμε μια λάμψη από όλο αυτό και όχι μιζέρια. Να προσθέσω κιόλας και ένα μπερέ σε όλα αυτά που είπε η Δέσποινα Βανδύ. Γιατί την πρώτη εμφάνιση την έκανε σε εμάς τον πρωινό καφέ τότε και είχε έρθει με ένα ωραίο μπερεδάκι. Ήταν όντως ένα φοβισμένο πουλάκι. Όπου, πουλάκι, ναι, πουλάκι. Ήταν φοβισμένο πουλάκι, είναι όπου της έκανα την πρώτη συνέντευξη. Ένα μικέ, άλλος έφυγες, άλλος γύρισες. Τι θες να μας πεις. Ναι. Παιδιά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που βλέπω, γιατί της αξίζει η ευτυχία, έχει κλάψει πάρα πολύ η Δέσποινα για το χωρισμό της, για το τέλος του γάμου της, είχε πονέσει πάρα πολύ. Και τη αξίζει αυτή η ευτυχία. Εμένα, και τη δείχνει όσο θέλει. Εμένα και όποτε αυτή θέλει. Η σύγκριση με το πώς ήταν που κάνατε την κουβέντα πριν, πώς ήταν. Και δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί? Γιατί δεν είναι θέμα σύγκρισης. Γιατί οι άνθρωποι εξελίσσονται, γιατί είναι διαφορετικές στιγμές και είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Αιτιολογεί όμως βλέπεις αυτό που βλέπεις τώρα, που δεν το περίμενες από τη Δέσποινα ποτέ. Ωραία, δεν έχει να κάνει. Βλέπεις μια γυναίκα η οποία είναι κατασταλαγμένη και η τύχη, ο Θεός, η ίδια επιδίωξε κάποια πράγματα, αυτή τη στιγμή είναι ευτυχισμένη. Και μου κάνει εντύπωση πώς για ένα ζευγάρι που λίγους μήνες πριν όλοι λέγανε τι ωραίο, πώς ανεβάζω εγώ τη Λόπες με τον Μπεν Άφλεκ. Ήτανε κάτι αντίστοιχο, γιατί σε μια ηλικία συγκεκριμένη που δεν είσαι 20 χρονών, δεν θα πω τα χρόνια, καταφέρνεις να βρεις τον. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει ότι δεν τελειώνει ποτέ το όνειρο, ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει. Ό,τι και να γίνει και μετά από ένα γάμο και μπορείς να γνωρίσεις τον άνθρωπό σου και ας έχουν περάσει τα χρόνια, αυτό. Αυτό λοιπόν όλο ο κόσμος, οι γυναίκες, το λάτρεψαν. Και οι γιατί χωρισμένοι. Δίνει και οι χωρισμένοι, μία αισιοδοξία. Είμαστε πώς λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο, βάζω στην άκρη το γεγονός με το τσιγάρο, το αφήνω στην άκρη, δεν μιλάμε για αυτό μόνο. Πώς γίνεται όμως τώρα να συζητιέται παντού και να υπάρχουν τέτοια σχόλια ότι φτάνει πια. Δηλαδή τι δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει να βλέπουμε ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, να ακούμε μόνο για χωρισμού. Όχι, μπορεί να είναι, είναι και η ζήλια. Είμαστε στο 2023 και τους ενοχλείτε ότι τον περνάει 7 χρόνια. Τι μου λέτε τώρα. Μέχρι και αυτό τους ενοχλεί. Άμα θες να πεις κάτι, θα το πεις. Αν δεν είσαι χαρούμενος με τη ζωή σου. Τους ενοχλεί, μας ενοχλεί. Εμάς φυσικά και δεν μας ενοχλεί. Η κοινωνία είμαστε όλοι, δεν είναι εκείνοι και εμείς. Όλοι έχουμε τα θέματά μας και τα κουτσομπολιά μας τα κάνουμε τα λανθασμένα, Νίκο μου. Παιδιά, νομίζω ότι είναι η ζήλια πρωτίστως και δευτερευόντως η ζωή που δεν έζησα. Ναι, είναι ντροπή πάντως να ακούω εγώ από άντρες να λένε γιατί η Βανδύ στα 53 της βγάζει την εφραμιά έξω. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ωραίες οι ταμπέλες που βάζουμε θεωρητικά, αλλά είναι ντροπή και για τους άντρες και για την κοινωνία να θεωρούν ότι μια γυναίκα στα 53 της, ό,τι σώμα και αν άρα έχει. Το συμπέρασμα που βγάζεις είναι να μην, να μην ας πούμε, βγάζεις τίποτα για να μην μπουν, κατάλαβες. Όποιο safe αυτό είναι. Η τρίτη. Δυστυχώς, όχι. Να κρατάμε τους τύπους, να μην φαινόμαστε, που να μην προκαλούμε. Και τα σεξ της, που αγαπάει και τον άντρα της και δεν υδρώνει το αυτή της. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι και όλες. Εγώ τους χαίρομαι πάντως. Και εγώ τους εκεί χαίρομαι. Ήθελα να καταλήξω. Και μακάρι να είναι όλοι έτσι γύρω. Και στα δικά μας. Στην καψούρα.